Η έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων της προεκλαμψίας σώζει ζωές. Η νόσος της εγκυμοσύνης που κάποτε στήχιζε ανθρώπινες ζωές μπορεί σήμερα να αντιμετωπιστεί εάν και εφόσον αυτή διαπιστωθεί σε πρώιμο στάδιο, τόνισαν οι γυναικολόγοι στην διάρκεια του Επιστημονικού Ιατρικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο. Από την προεκλαμψία δεν υπάρχει τρόπος προφύλαξης, αλλά οι γυναίκες πρέπει να εκπαιδεύονται από τους γιατρούς τους και οι γιατροί επίσης να είναι καλά εκπαιδευμένοι, ώστε να αναγνωρίσουμε έγκαιρα τα συμπτώματα και τα σημεία της προεκλαμψίας, διότι υπάρχει δυνατότητα με καλές παρεμβάσεις να προασπίσουμε την υγεία της μητέρας και να εξασφαλίσουμε ένα υγιές, έστω και πρόωρο, έστω και υπολοιπόμενη ανάπτυξη έμβριου. Αντιθέτως, μια προεκλαμψία η οποία δεν θα αναγνωριστεί έγκαιρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους μέχρι και θάνατο για το έμβριο και μερικές φορές για τη μητέρα. Παλαιότερα δε, η προεκλαμψία ήταν μια από τις κυριότερες αιτίες ακόμα και θανάτου των μητέρων. Αλκοόλ και κάπνισμα είναι απαγορευτικές συνήθειες καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Τα συμπεράσματα ήταν κυρίως ότι στην έγκυο γυναίκα δεν επιτρέπεται η χορήγηση αλκοόλ από την αρχή της εγκυμοσύνης, δεν επιτρέπεται το κάπνισμα και βεβαίως θα πρέπει να ελέγχει το ζάχαρό της, όπως μας είπε ο κύριος Κεφαλογιάννης. Ο προγενετικός έλεγχος είναι άκρος απαραίτητος για την διαχείριση των προβλημάτων της εγκυμοσύνης και διομοριακός, ο οποίος όμως δεν είναι ευρέως γνωστός. Τα λέω μοριακούς, ενώ όπως είναι η θρομοφιλία, γονιδιακός έλεγχος για θρομοφιλία, η κυστική ίνωση που είναι ένας σημαντικός παράγοντας ανίχνευσης στο έμβριο, αλλά πάνω απ' όλα για τη διαχείριση των προβλημάτων της εγκυμοσύνης παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο μοριακός έλεγχος αυτών των δύο παραγόντων, της θρομοφιλίας και όλων των γονιδιακών παραγόντων που την διαμορφώνω, αλλά και της κυστικής σύνωσης, η οποία είναι μια πολύ σημαντική νόσος και θα πρέπει να είναι γνωστό σε κάθε έγκυο γυναίκα ότι πρέπει να υποβάλλεται σε αυτό τον έλεγχο τον προγενετικό για την κυστική ίνωση, όπως γιατί εμπίπτει στα ποσοστά της μεσογειακής ανεμίας. Δηλαδή ένα στους πέντε είναι φορέας της νόσου στον πληθυσμό και θα πρέπει οπωσδήποτε το ζευγάρι να ελέγχεται για το θέμα της κυστικής ίνωσης.